Συγκινήθηκε το κορίτσι μου. Πάντα. Πολύ. Ήσουν πολύ καλή. Ξεβάφεις κιόλας. Μπράβο. Μπράβο. Ευχαριστώ. Ξεβάφω. Είναι λίγο μητούλα. Σας έβλεπα όλους πώς την παρακολουθούσατε και έβγαλα μόνη μου το συμπέρασμα ότι συμφωνούμε. Ε, Μπέση. Συμφωνούμε απόλυτα. Πες. Τι να πω. Να πεις για το κορίτσι μας εδώ. Τι ωραία που τα είπε. Το κορίτσι μου έκανε τρομερή δουλειά. Νιώθω τη συγκίνηση που νιώθεις γιατί το είπες με αυτόν τον τρόπο το τραγούδι. Ξέσπασε, κάνει καλό. Είναι πολύ ωραίο. Αυτό που ένιωσες το νιώσαμε κι εμείς. Εκτός ότι μ' άρεσες πάρα πάρα πολύ, τραγούδησες με έναν δικό σου τρόπο που είσαι εξαιρετική ερμηνεύτρια. Τώρα η Νίνα Σιμών έχει μια αντρική φωνή, δεν είναι ούτε μέτζ ούτε κοντράλτο, είναι ένας άντρας ουσιαστικά για μένα που τραγουδάει. Όμως η σοβαρότητα, η ωριμότητα, η ευθύνη και η ψυχή που έβαλες σου αξίζει να σου πω χίλια μπράβο. Και καλά κάνεις και εκφράζεις, μπράβο. Γεράσιμε. Νομίζω ότι το ζήτημα στην τέχνη είναι αυτή η απόσταση πάντα που διανύουμε για να πάμε να συναντηθούμε με κάτι. Δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία πόσο κοντά θα φτάσουμε σε αυτό, αν θα είμαστε το ίδιο. Το θέμα είναι αυτή η διαδρομή. Τι σημαίνει για μας αυτή η διαδρομή. Ήσουν βαθιά συγκινητική. Βαθιά συγκινητική. Μπράβο σου. Ναι, εντάξει, αυτό θα μπορούσε να είναι κάλλιστα ένα ωραίο γέλιο. Οπότε είναι το ίδιο πράγμα. Χαμογέλασε, είναι το ίδιο. Τι σε συγκινείς αυτό το τραγούδι? Και δικά μου πράγματα και από αυτά που έχω διαβάσει για τη συγκεκριμένη και η μουσική γενικά. Δεν ακούω. Τι σε συγκινεί για τη συγκεκριμένη? Πες μου κάτι που σε συγκινεί. Το θέμα του ρατσισμού που εκείνη μπορεί να το έζησε σε αυτή την έκφανση σε σχέση με το χρώμα της. Εμείς το έχουμε αντιμετωπίσει κι εγώ με διάφορους άλλους τρόπους. Και το συνδέω με όλα τα πράγματα που περνάμε γιατί είναι πολύ δύσκολη η ζωή μας γενικά. Εγώ λέω, Κατερίνα, και πόσο πολύ αγαπάει τη μουσική για να μπαίνει μέσα στη μουσική και να συγκινείται τόσο πολύ με αυτό το, εντάξει, πολύ ωραίο τραγούδι. Καταλαβαίνω και ότι αισθάνθηκες ένα συγκλονιστικό βάρος πάνω σου. Πάνω στους ώμους σου, πάνω στην ψυχή σου, πάνω στην καρδιά σου. Το ευτύχημα είναι ότι αυτό το βάρος το αισθανθήκαμε κι εμείς. Πράγμα που σημαίνει ότι ήταν τόσο μυστηριακό και υπνοτιστικό και ιδιαίτερο που οι 10 εβδομάδες που κατά την άποψή μου ταλαιπωρήθηκες με τις επιλογές που σου είχαν προκύψει άξιζαν γι' αυτό. Μπράβο σου. Αλέξανδρε. Θωμαή, δεν ξέρω τι σήμαινε για σένα το να πεις, να τραγουδήσεις την Νίνα Σιμών και το συγκεκριμένο τραγούδι. Πάντως θα καταλάβεις ότι για μας σήμαινε πάρα πολλά και πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Ήσουν βαθιά όρημη, εξαιρετικά συγκινητική και μου μετέδωσες μια αίσθηση σαν να γέννησες το τραγούδι απόψε. Για μένα είναι πολύ σημαντικό. Στο λέει μάλλον ένας άνθρωπος που την Νίνα Σιμών την αγαπάει, έχει συγκινηθεί με τα τραγούδια της και με τη φωνή της και γι' αυτό έχει ίσως για μένα μεγαλύτερη σημασία που το λέω. Βέβαια. Και δημοσίως. Και θέλω να σου πω ότι ίσως ήταν και το καλύτερο κλείσιμο της βραδιάς για απόψε. Ευχαριστώ. Πολύ καλή.